Ο Νίκολας στη γραμμή για τις βολές κάνει την πρώτη. 74-68, 9 assist. Ισοφαρίζει το ρεκόρ του σε Final Four ο Διαμαντίδης σήμερα. Νίκολας. Είναι στους 14. Στους 14 μένει, να οι άσχημες βολές. Αυτό δίνει τροφή, δίνει αισιοδοξία στη Μακάμπη, δίνει κίνητρο να κυνηγήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσον, Ελιγιάχου με αντίπαλο το Φώτση. Ο άνθρωπος, είπαμε, του τελευταίου δεκαλέπτου, Λιώρα Ελιγιάχου. 68-74 και αλλαγή. Διαφορά στους 6. Όχι, δεν θα γίνει τελικά αλλαγή. Κρατάει τον Νίκολας, γιατί έγινε γρήγορη επίθεση και τον κρατάει για την επίθεση τον Νίκολας. Δεν θέλει το Σάτο. Προτιμά ένα καθαρό επιθετικό που μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Μπαίνει ο Σάτο. Αν και ο Νίκολας είναι καλύτερος χειριστής του Σάτο, αλλά προφανώς περιμένει ότι ο Διαμαντίδης και ο Καλάθης είναι ικανοί στο να κατεβάσουν την μπάλα. Σίγουρα θα γίνει κάποιο screen στο Διαμαντίδη ή κάτι άλλο. Η μπάλα φτάνει στο Διαμαντίδη. Γρήγορα στο Φώτση που έχει χώρο μπροστά του και πρέπει να περάσει στο κέντρο. Και το κάνει. Φώτσης. Μπατίστ. Το φάουλ από τον Μπλου πάνω στον Μπατίστα, 12 δευτερόλεπτα. 70-74 η διαφορά στους 4, 12-6 για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός, έστω και πιο δύσκολα από ό,τι φαινόταν η εξέλιξη ως τα 4-15 πριν από τη λήξη, είχε μια κακή περίοδο 2,5 λεπτών, όταν και η Μακάμπη έκανε μια μείωση του σκόρους της τάξης του 7-0. Μπατίστ. Ευστοχή, ο Μπατίστ που είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα μαζί με τον Έτσον με 17. Έχει 3-5 βολές. Σίγουρα μαζί με τον Διαμαντίδη, τον Σάντο και τον Νίκολα Σκορφέη του Παναθηναϊκού σήμερα. Η μεγάλη δικαίωση του Ομπράντοβιτς στο οργανωμένο μπάσκετ, η σταθερότητα, η διάρκεια, η συνέπεια μετράνε περισσότερο από το ένστικτο. Αυτό ήταν το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αυτό το μπάσκετ που διδάσκει από τη μέρα που ανέλαβε τους πράσινους και τους κατέστησε όχι απλώς αυτοκρατορία, δυναστεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αντίθετα με το ένστικτο του Έτσον για 3 που δεν μέτρησε σήμερα. Σάντο μαζεύει την παλαψινά. 4 δευτερόλεπτα και φάουλ. 4 δευτερόλεπτα και φάουλ πάνω στο Ρομέι Σάτο. Ευκαιρία για αυτόν να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ για τον Παναθηναϊκό αλλά και την προσωπική του συγκομιδή των πόντων. Αγκαλιάζεται στη γωνία ο Διαμαντίδης με τον Καλάθη. Εδώ ο κόσμος του Παναθηναϊκού, περίπου 4.000, μπορεί και περισσότεροι. 3-6 για το φινάλε. Ρομέι Σάτο, ποιος φανταζόταν ότι όταν έκανε δηλώσεις το καλοκαίρι που ήρθε φεύγοντας από 4 πετυχημένα, άκρως επιτυχημένα χρόνια από τη Σιένα, από την Τοσκάνη. Ενώ περνά στο παιχνίδι ο Καϊμακόγλου, ο Τέπιτς, για να πάρουν και αυτοί χρόνο συμμετοχής. Έρχεται ξανά η ώρα του Παναθηναϊκού και έρχεται όμως και η ώρα του Σάτο. Λέγαμε λοιπόν ότι είπε ότι έρχομαι στο Παναθηναϊκό για να πάρω ένα κύπελο Ευρώπης. Και το παίρνει. Ρωμέν Σάτο στις δύο βολές. 3-6 για το φινάλε. 76-70 Παναθηναϊκός. Ρωμέν Σάτο ευστοχή. 77-70. Το μακρύ ταξίδι του Σάτο μέσα από ένα εμφύλιο. Κατάφερε και έφτασε στην Αμερική. Πήγε για ένα χρόνο στο γυμνάσιο, μετά στο πανεπιστήμιο. Ήρθε στην Ευρώπη. Μέσα από δυσκολίες είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 78-70, 3-6 για το φινάλε. Τυπική διαδικασία στα δύο, στο ένα, ξεκίνησε. Στο ένα και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Για έκτη φορά ο Παναθηναϊκός είναι στο βάθρο. Ισοφαρίζει την Τσέσκα Μόσχα. Συμπολίμεται πλέον μόνο δύο κυπέλων της Ρεάλ Μαδρίτης. Περνάει τη Μακάμπη και τη Βαρέζε. Ο Παναθηναϊκός ένα κουβάρι παίκτες του με τον Ομπράντοβιτς και όλους τους υπόλοιπους. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Νικά. 78-70 την μεγάλη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την ομάδα του λαού στο Ισραήλ και είναι η ομάδα η οποία κρατάει ψηλά τα σκύπτρα για την Ελλάδα. Είναι αμφισβήτητα η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 15ετίας στην Ευρώπη, μια από τις καλύτερες όλων των εποχών πίσω μόνο από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός και εδώ ο Σέρμιν Ομπράντοβιτς. Το 8ο κύπελο της ιστορίας του στο κύπελο πρωταθλητριών. Τα συγχαρητήρια από μια εμβληματική φιγούρα της Μακάμπι, τον Ντέρικ Σαρπ και Μπράντοβιτς που πήγε ως πλήσιος τζέντλεμαν και χαιρέτησε όλους τους παίκτες Μακάμπι, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας του λαού και ασφαλώς το μεγάλο αντίπαλο που ήταν σήμερα στη γραμμή των ψηλών ο Σοφοκλής Σκορφιανίτης, τον εκμυδένισε, τον έσβησε ο Παναθηναϊκός. Η τακτική του ο Μπράντοβιτς δικαιώθηκε, το μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός δικαιώθηκε. Ο Παναθηναϊκός στέφεται για έκτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης και πλέον το σύρθημα στην κερκίδα, το ρυθμό στην κερκίδα το δίνει ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Μέσα στο γήπεδο και ο αντιπρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος εδώ, το παιδί θαύμα του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης που έκανε τα πάντα σήμερα, δεν χρειαζόταν να σκοράρει τόσους πολλούς πόντους, αλλά έκανε όλες τις άλλες δουλειές για να πάρει ο Παναθηναϊκός το έκτο ευρωπαϊκό. Όταν χρειάστηκε να βάλει και τα σουτ, τα έβαλε και αυτά στους 16 πόντους, 18 ο τεράστιο Μπατίστ που φτάνει τα 3 ευρωπαϊκά, έχει γίνει πλέον και αυτός Έλληνας. Πάμε γρήγορα σε μια σφυρά λήξης και γρήγορα μείνετε μαζί μας, γιατί θα ακολουθήσει η στέψη του Παναθηναϊκού. Σε λίγο μαζί.